Μια ερώτηση που είναι από Κύπρον αυτή και την έχω δει και εγώ στο διαδίκτυο να υπάρχει ένας διάλογος περί της Θεοτόκου και ήρθε αυτή η ερώτηση αμέσως μετά που το είχα προσέξει κι εγώ, πολύ σημαντική θεωρώ. Συγγνώμη. Στην Εκκλησία λέμε «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Η Παναγία μας μπορεί να μας σώσει ή μεσητεύει για τη σωτηρία μας. Και αν μεσητεύει, γιατί αναφωνούμε για να μας σώσει. Κοίταξε, το ότι σου άρεσε τούτη η ερώτηση, ανησυχώ για σένα. Αυτή είναι ερώτηση προτεσταντών. Να Ανθρώπων, ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη. Απλά επειδή βγαίνουν θεολόγοι τελευταία και γράφουν ότι δεν έχει σωστική Ρε παιδί μου, δύναμη. μα είπα σας. Οι θεολόγοι παραπάνω οι σημερινοί ευχήκαν που τούν τα γέρηματα πανεπιστήμια που αφιβάλλω αν τους είπα μια φορά πώς να προσεύχονται και πώς να συγχωρούν. Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά επίμαμε και εσύ πήγες θεολογική και εγώ πήγα θεολογική. Είπε σου κανένας για τη ζύγια σου πώς να τη διορθώνεις. Εμένα είπε μου κανένα και το θυμό μου και να πεις δεν υπήρχαν κείμενα. Όλα τα κείμενα, τα πατερικά, είναι ψυχιατρικά. Δεν είναι έτσι. Όλα. Και καρτερούμε τώρα από τούτο. Έτσι, αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτό είναι ψευδοερώτημα. Η Παναγία, συγγνώμη, ο Χριστός είναι που σώζει. Το λέει το Ευαγγέλιο. Όλη η κρίση, λέει, εδόθηκεν από τον Θεό Πατέρα εις τον Υιόν. Όλοι στη Δευτέραν παρουσίαν ποιος εμπουν να έρθει. Ο Χριστός. Γι' αυτό λέγεται Δευτέρα παρουσία. Η πρώτη παρουσία ήταν επί Ποντίου Πιλάτου. Λοιπόν, τότε θα γίνει η κρίση. Τότε θα αποφασιστεί από το δίκαιο κριτή ποιος θα σωθεί αιώνια. Ως τότε είναι όλα ανοιχτά. Όλα παίζονται. Μόνο οι άγγελοι και οι δαίμονες εστερεώθησαν. Η μεν πρώτη στο καλό, η δεύτερη εις το κακό. Για αυτούς δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει ίχνος θελήσεως στους δαίμονες. Μετά την ανάληψη. Μετά την Ανάσταση και ανάληψη. Λοιπόν, τώρα η Παναγία μας. Η Παναγία μας. Βεβαίως οι προσευχές της είναι σωστικές. Εδώ ακούει ο Χριστός εμένα. Ακούει ο Χριστός τη Χριστίνα. Μόλις ταπεινωθούμε και δεν θα ακούσει την Παναγία, που σκεφτείτε, όλη η δημιουργία, δισεκατομμύρια χρόνια, όλο το σύμπαν έγινε για να γεννηθεί η Παναγία. Επισηχαίρει και χαριτωμένη, λέει, πάσα η χτίσης δόξαση. Τέλος το σκοπιμότατον εν Θεού σαρκώσεως. Δηλαδή, απλά, η σάρκωσης, τότε πήρε σάρκαν ο Χριστός από την Παναγία και το Άγιο Πνεύμα, ενώθηκε το Πνεύμα με τη σάρκα και έγινε ο Θεάνθρωπος Ιησού. Ο στόχος ήταν, τέλος σημαίνει στόχος, ο στόχος ήταν η Παναγία. Έψαχνε μέσα στους αιώνες, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Θεός Πατήρ να βρει ένα πλάσμα τόσο καθαρόν, τόσο ταπεινών που να ενωθεί ο Υιός και Λόγος Του.
ο Χριστός. Και μόλις είδε στην Ναζαρέτ την Μαριά, την κόρη της Άννας και του Ιωακήμ, έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Τον Αρχάγγελο, βασικά τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Αλλά ο Αρχάγγελος Γαβριήλ απλά ανήγγειλε. Γι' αυτό και λέγεται Ευαγγελισμός. Καλή αγγελία, καλό χαπάρι. Έτσι. Και βεβαίως οι προσευχές της Παναγίας είναι σωστικές. Εδώ των Αγίων, πω να πούμε παραδείγματα τώρα. Σας είπα προηγουμένως του Αγίου Ιακώβου, άκουσες, όχι να με προσβάλλεις. Προσέξτε τώρα. Ένας Ιάκωβος. Ο Ευμένιος μόλις είδε, να σας το πω τούτο, είναι πολλά γνωστό. Ο Άγιος Ευμένιος, ξέρετε, ήταν λεπρός, έμενε στο λεπροκομείο της Αθήνας. Εκεί ήταν πολύ λεπροί. Άλλοι καταλάβαν το νόημα της ζωής, τους βοήθησε και ο Άγιος Ευμένιος, πιο πριν ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός, έγιναν άνθρωποι πιστοί. Δεν και γίνηκαν όλοι όμως. Είχαν ανθρώπους οι οποίοι έφερναν πόρνες απ' έξω και κόρνευαν ή έκαναν μεταξύ τους. Σάρκα. Η σάρκα θέλει σάρκα. Είπε και ένας σοφός, το πρόβλημα σάρξ θα το λύσει πλάξ. Πλάκα του τάφου. Είτε είσαι λεπρός, είτε είσαι υγιής. Οπότε, ένας από αυτούς που δεν ακολουθούσε τα εκκλησιαστικά ήθη, απελπίστηκε. Τι μέλλον έχουμε εδώ μέσα, αμαρτήσαμε, χάσαμε το σώμα μας, χάσαμε την ψυχή μας. Τι μας μένει, ήταν να περιμένω το θάνατο. Αυτοκτονία. Επειδή ήπιε δηλητήριο, κάτι φάρμακα που είχαν εκεί, έκαμε και τρεις ημέρες στο αναρωτήριο, επέθανε. Τότε ο Άγιος Ευμένιος έλειπε στην Κρήτη. Πήγε για να δει τους δικούς του και το μοναστήρι του στην Κρήτη. Επιστρέφει και δεν του είπε ένας, ξέρεις, ο τάδε συνασθενής μας αυτοκτόνησε. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία του, των Αγίων Αναργύρων, ξεκινά την νυχτερινή του ακολουθία, ξεκινούσε απόγευμα, η ώρα 5, και τέλειωνε τα μεσάνυχτα. Και τι βλέπει? Βλέπει το πτώμα, το σώμα ενός νεκρού, και το αναγνώρισε. Ήταν το σώμα, λέει, του Γιώργη. Αλλά νεκρό πτώμα. Να ανεβοκατεβαίνει μέσα στην εκκλησία. Πάνω κάτω. Και εσύ τώρα να είσαι στο ψαρτήρι και να λες δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Πρώτη ώρα. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Τρίτη ώρα. Τις ακολουθίες. Λοιπόν, και να βλέπεις μπροστά σου που κάτω από τον τρούλον εκεί ένα πτώμα να ανεβοκατεβαίνει. Σταμάτησε. Επίανη βρήκε έναν από τους λεπρούς, γείτοναν εκεί της εκκλησίας. Τι γίνεται, ο Γιώργης, λέει του. Και του, μάνα τα ακούσες. Τι έγινε? Αυτοκτόνησε, λέει του. Πω. Κατάλαβε. Ότι έβλεπε αυτήν την όραση για να του δείξει ο Θεός ότι ένας από το πίμνιον του έχασε τον δρόμο της σωτηρίας. Και ότι είναι έτοιμος να κολλαστεί από τον δίκαιο κριτή. Και τι κάμνει? 40 μέρες εκοιμάτουν μέσα στην εκκλησία, μια-δυο ώρες μόνον, προσεύχεται συνεχώς για τον Γιώργη και κάθε πρωί με έναν τυφλόν που ήξερε το χερουβικό απόξω
και τα Άγιος ο Θεός. Ε? Έκαμνε τη Θεία Λειτουργία, Ιωάννη μου, για το Γιώργη που αυτοκτόνησε. Είναι ο καλός. Κατάλαβες. Και μου λέει, και να βλέπω το πτώμα να ανεβοκατεβαίνει. Την 40η λειτουργία του λέει, Χριστέ μου, μα ο σκοπός σου είναι έναν άνθρωπο που αρρώστησε με λέπρα και δεν είχε το χάρισμα της πίστεως και απελπίστηκε να τον πάρεις στην κόλαση. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Σε παρακαλώ εγώ να το σώσεις και να με κολλάσεις σε μένα. Και αμέσως εχάθηκε η όραση, εγέμισε γλύκαν η καρδιά του και εμυρόβλησε η Αγία Τράπεζα. Ακούτε, άμα ένας Ευμένιος έχει τέτοια αγάπη για το ποιμνιόν του, το απελπισμένο, εσκεφτήκεται η Παναγία μας. Μα τι λέμε τώρα. Γι' αυτό σου είπα, μη χαίρεσαι με τέτοιες ερωτήσεις. Για ένα διάστημα, αν αυτοί οι προτεσταντίζοντες θεολόγοι επηρέασαν τους ψάλτες και τους έλεγα να μην λέτε τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Και λέγαν κάτι άλλο. Έτσι. Λες, άμα οι πρεσβείες ενός Ευμενίου, και εγώ σας λέω όχι μόνο Ευμενίου, και εμάς τους αμαρτωλούς τους πολλά ακούγονται. Είναι δυνατόν οι πρεσβείες της Θεοτόκου να μην είναι σωστικές. Έτσι. Αφού όλοι εκεί ελπίζουμε ότι στη Δευτέρα παρουσία η τελική ευχή της Παναγίας θα είναι η καθοριστική, όχι για όλους όσους γεννηθήκαν από Αδάμ, αλλά και τους μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Έτσι. Εκεί ελπίζουμε. Στα έργα μας ελπίζουμε. Κύριε Ιησού, τι έχουμε να λέω, Ιωάννη μου. Η ώρα είναι 8 και 20. Εγώ έχω κέφι. Όποιος θέλει φεύγει. Μήπως να απαντήσουμε και τούν την ερώτηση. Όχι, έχει μήπως ο κόσμος μας. Ναι, και να δώσουμε στον κόσμο τον έχει λόγο. Εδώ ο παρόν κόσμος που υπομένει εμάς. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Δεν θέλει. Ναι. Μάλιστα, αδελφέ μου. Να λεπτό, αδερφέ, να έρθει το μικρόφωνο κοντά σου. Σάβα, πρόσεξε την ερώτηση. Μπορεί να απαντήσεις εσύ. Δεν είναι ερώτηση. Ναι. Δεν ακούω. Λέει ο ψαλμός ότι σωτήρα είναι την ελευθερία ψαλμών. Είναι ναι, λέει. Περιπλούνται σχολιάζει ο αδερφός ότι και ο ψαλμός λέει ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Ημών. Α. Έτεκε το Χριστό και μπορεί να μην άνωσε. Έλαντε. Ο αδερφός Κυριακός απάντησε πιο απλά και πιο σοφά από μένα. Λέει, ο ψαλμός λέει, η Θεοτόκος το σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Και λέει, πράγματι, μια γυναίκα η οποία γέννησε το Θεάνθρωπον Ιησούν, το σωτήρα μας από το θάνατο, από το διάβολο, από την αμαρτία, που αναστήθην ανελήφθην στους ουρανούς και βρίσκεται συνεχώς με τον Θεόν Πατέραν του εκδεξιών. Είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να μην έχει δυνατή προσευχή σωστική, αφού γέννησε το σωτήρα.